Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Σοβιετική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα επίσημα από την τηλεόραση ότι 2 άτομα σκοτώθηκαν και 6 τραυματίστηκαν, ενώ η περιοχή έχει εκκαινωθεί. Η περιοχή όπου βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας που εξεράγει στην πόλη Τσερνομπίλ, 130 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου. Η ραδιενέργεια που διέφυγε από τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Τσερνομπίλ έχει μολύνει ποτάμια και πόσιμο νερό της περιοχής αυτής, δήλωσε στη Στοκχόλμη ο Σουηδός πυρηνικός επιστήμονας Μπεντ Πέτερσον. Η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία και η Νορβηγία έχουν από χθες υψηλό ποσοστό ραδιενέργειας. Στους δέκτες σας πάντα ο Σοβιετικός συνάδελφος, ενώ ανακοινώνει τα όσα η κυβέρνησή του αναφέρει για το ατύχημα. Ακόμα να πούμε ότι σε υψηλά ποσοστά έχει φτάσει η ραδιενέργεια και στην Πολωνία και η κυβέρνηση της Βαρσοβίας ανακοίνωσε μέτρα σε περίπτωση που θα απειληθεί άμεσα ή έμεσα ο πληθυσμός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία ανακοίνωσαν ότι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τη Σοβιετική Ένωση να αντιμετωπίσει κατά τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα που της έχει δημιουργηθεί. Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρόεδρος της ΕΔΑ Μανώλης Γλέζος και ο ευρωβουλευτής Σπύρος Κολοκοτρώνης αναφέρουν ότι το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στη Σοβιετική Ένωση επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καθαρή και ασφαλής χρήση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και το παράλογο του ανταγωνισμού των τεχνολογικά προηγμένων χωρών που οδηγεί στην καταστροφή του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας τελικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος Σαρζετάκης, δέχτηκε το απόγευμα τον κύριο Ορτόνιες, Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας. Να πούμε ακόμα ότι ολοκληρώθηκαν απόψε οι Έλληνο-Ισπανικές συνομιλίες. Κατά τη δεύτερη συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών και των Υπουργών Εξωτερικών, των κυρίων Παπούλια και Φερνάντες Ορτόνιες, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και στην εμπορική, οικονομική, τουριστική και πολιτιστική συνεργασία Ελλάδος και Ισπανίας. Το πρωί ο κύριος Ορτόνιες επισκέφθηκε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλο επίσης. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Πολιτισμού, την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών Μελίνα Μερκούρη. Στη Μόσχα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Γιώργος Ιακώβου συναντήθηκε με τον σοβιετικό ομολογό του Έντβαρντ Σεβαρνάτζε. Αλλά δεν έγινε μέχρι στιγμής γνωστό τίποτα από όσα συζήτησαν. Η Σοβιετική Ένωση έχει προτείνει τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την επίλυση του Κυπριακού. Η κηδεία του Σπύρου Μουστακλή θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι από τη Μητρόπολη Αθηνών και η σωρός του θα ταφεί στο Μεσολόγγι. Με απόφαση της κυβέρνησης η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη. Η σωρός του Σπύρου Μουστακλή θα εκτεθεί και αύριο σε λαϊκό προσκύνημα ως τις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρζετάκης έστειλε στην οικογένεια του Σπύρου Μουστακλή το ακόλουθο συλληπιτήριο τηλεγράφημα. Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σπύρου Μουστακλή, λαμπρού αξιωματικού και έξοχου αγωνιστή, υπέρμαχου των δημοκρατικών ελευθεριών. Η λύπη σας είναι και δική μου, όπως και όλου του ελληνικού λαού. Σπάνιες στιγμές, του Σπύρου Μουστακλή έχει καταγράψει ο φακός της Ερτένα, λίγο μετά την επιστροφή του από την Αμερική, όπου είχε πάει για θεραπεία. Να ξαναδούμε αυτό το φιλμ που γυρίστηκε στις 28 Γενάρη του 1975. Συνομιλητής ο συνάδελφος Χρήστος Οικονόμου. Σήμερα αεροπορικό στην Αθήνα από την Ουάσιγκτον και την Βοστόνη, όπου είχε πάει συνοδευόμενος από τη σύζυγό του για να τον παρακολουθήσουν κορυφαίοι Αμερικανοί επιστήμονες, ο συνταγματάρχης Σπύρος Μουστακλής. Με ηλικία 17 ετών, ο Σπύρος Μουστακλής πήγε πάνω στα βουνά για να πολεμήσει με τις ανταρκτικές ομάδες εναντίον των Γερμανών. Εν συνεχεία, ο εξαίρετος αυτός Έλληνα αξιωματικός πολέμησε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και μετά διακρίθηκε ηρωικά στον πόλεμο της Κορέας. Τέλος, πήγε και υπηρέτησε στην Κύπρο. Συνελήφθηκε στις 22 Μαΐου του 1973 επειδή όρθωσε το ανάστημά του ενάντια στη δικτατορία, ενάντια στη Χούντα, με την κατηγορία ότι είχε λάβει μέρος στο κίνημα του ναυτικού. Τον κράτησαν στην ΕΣΑ όπου τον βασάνισαν τα πάνθρωπα και κάποτε μεταφέρθηκε σε ένα νοσοκομείο σαν μια άμορφη μάζα. Και μόνο η τεράστια θέλησή του, η μεγάλη θέλησή του, και επειδή είναι γενναίος άνθρωπος και υπερήφανος, τον έκαναν αυτά τα πράγματα να μπορέσει να ξανασηκωθεί, να ορθωθεί. Αλλά δυστυχώς ακόμη δεν έχει γίνει, ενώ είναι τέλειος άνθρωπος,
στην ψυχή δεν έχει ακόμη γίνει τέλειος άνθρωπος σωματικά. Κύριε Μουστακλή, θα θέλετε να μας πείτε πώς αισθάνεστε τώρα μετά το ταξίδι σας στην Αμερική? Πολύ καλά. Είστε περισσότερο αισιόδοξοι τώρα. Ναι, πολύ καλά. Και νομίζω ότι θα έχετε πάντοτε την ίδια θέληση και την ίδια γενναιότητα για να μπορέσετε να βελτιώσετε τον εαυτό σας. Από ό,τι μας είπε η κυρία σύζυγός σας, ότι οι επιστήμονες εκεί συνέστησαν να συνεχίσετε την φυσιοθεραπεία. Θα τη συνεχίσετε. Πορεία. Έτσι. Πορεία. Έτσι. Έχετε κάτι να πείτε για αυτούς τους που σας βασάνισαν? Τους ξέρετε? Ναι. Όταν μπορέσετε θα πείτε. Ναι. Μάλιστα. Τους θυμάστε? Αυτοί έχουν κάτι συνεχιστά τώρα, τη νέα τάξη. Έχετε ακούσει για τη νέα τάξη? Δεν είσαστε εδώ σήμερα, ήρθατε? Δεν ξέρετε. Είστε ευχαριστημένος από την πρόοδό σας και το προσωπικό? Πολύ καλά. Και θα πάμε ακόμη καλύτερα. Καλά, πολύ καλά. Μπράβο, πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα στην Κερμία θα μπορέσετε πάλι να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Βεβαίως. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Δεν τίθεται θέμα αύξησης των φόρων για τους αγρότες. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Τσοβόλας και διευκρίνησε ότι δεν είναι δίκαιο να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές των αγροτών, οι οποίες είναι ανάλογες με εκείνες που ισχύουν για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Αφορμή για τις δηλώσεις αυτές υπήρξε η έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτρη Χαλικιά. Τις αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων για την περίοδο 86-87 που αποφασίστηκαν